Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή, η οποία ουσιαστικά είναι ένα blind taste. Έχω καλέσει εδώ πέρα τη φίλη πάνω απ' όλα και συνεργάτη Ελένη Βουλγαράκη. Καλώς ήρθατε. Τη φίλη και συνεργάτη Ελένη Βουλγαράκη. Πάμε ξανά. Λοιπόν, αυτό τι είναι, κλακέτα δικιά σου. Ναι. Λοιπόν, έχω φωνάξει εδώ πέρα τη φίλη. Λενιό μου, για να μην τα πολυλογούμε, ουσιαστικά τα Ben & Jerry's μου λέει πάρε όποια φίλη σου θες, μου λέει όποιο φίλο σου φίλη, μου λέει και πήρα 10 τηλέφωνα πριν έρθεις εσύ. Ήσουν η 10η επιλογή, παρόλα αυτά είπες ναι, διάφοροι άλλοι δεν ήρθανε. Όπως και να έχει, φιλία είναι πράγμα ιερό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Το λιοντάρι της Καστοριάς, φίλες και φίλοι, η Βασίλισσα του Βορρά, η παγωμένη Αμαζόνα που μας έρχεται από τα βάθη της Καστοριάς, είναι εδώ πέρα για να της κλείσουμε τα μάτια. Φυσικά έχω φέρει μαζί μου ένα ειδικό. Αυτές είναι κάλτσες. Όχι. Τι είναι? Αυτό δεν είδες έτσι, συγγνώμη. Τώρα. Όχι, είναι κάλτσες. Αυτό έχουμε. Ναι, είναι κάλτσες. Είναι ένα ειδικό μαντίλι το οποίο θα σου κλείσω τα μάτια έτσι και θα δοκιμάσεις τις γεύσεις. Σκοπός είναι να μας περιγράψεις με το δικό σου μοναδικό τρόπο το κάθε παγωτό ξεχωριστά. Είναι πολύ εύκολο για μένα. Και πολύ γρήγορα κάτω γιατί θέλω να τα φάω. Okay. Λοιπόν, Ελένη, έλα προς τα δω. Ρε την Ελένη. Μα τρίχει κεφάλι που έχεις, Ελένη, πώς να κλείσεις. Ρε, να σου πω κάτι. Καταρχάς. Περίμενε. Καταρχήν, περίμενε, μην κουνιέσαι, γιατί αν κουνιέσαι. Η Ελένη Βουλγαράκη αυτή τη στιγμή δεν βλέπει τίποτα. Και θα σα το αποδείξω αμέσως τώρα. Αυτή τη στιγμή θα σα αποδείξω ότι η Ελένη δεν βλέπει τίποτα και δεν θα το κάνω έτσι. Η Ελένη σε ένα πράγμα δεν μπορεί να αντισταθεί. Για να δούμε. Πού το καταλάβεις? Καλά βλέπεις? Όχι, αλλά το μύρισα. Τι ήτανε? Ένα πενταρικάκι, τσίπι. Αυτό δεν το είχα προβλέψει, μυρίζει η Ελένη, να δούμε αν θα την βοηθήσει. Λοιπόν, δεν μου το δίνεις γιατί έχω, με αυτά έχω θέμα. Ωρε Φάνη, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, και ξανά δεις, έχουμε 6 παγωτά. Αν μου βρεις τους τίτλους από τα 3, θα πάρεις όλα τα παγωτά για να πάρεις τη σπίτι σου. Τέλεια. Οκ. Ξεκινάμε ίσως με την πιο χαρακτηριστική γεύση από τα Ben & Jerry's παγωτά. Είναι σαν να σ' έδωσα τώρα. Λοιπόν. Είναι παγωτό, δεν μυρίζει. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Ναι. Βανίλια, παιδιά. Κατευθείαν ποιο είναι, λέει. Βανίλια. Κομματάκι σοκολάτας. Εύκολο. Και. Ναι, πες το. Κομματάκι μπισκότου. Cookie duck. Duck. Δεν υπάρχει cookie duck, υπάρχει το cookie dough. Dough. Και να πω ότι έχασε γιατί είναι κομματάκι από ζύμη μπισκότου. Τι λες, Φάνη? Κομματάκι από ζύμη μπισκότου. Όχι, κομματάκι μπισκότου έχουν άλλα παγωτά. Εδώ πέρα έχει κομματάκι από ζύμη μπισκότου. Είναι ειδοποιώς η διαφορά. Επόμενο παγωτό, παρακαλώ. Και αυτό το βασανιστικό blind taste συνεχίζεται. Ελένη. Μόξινος. Καταλαβαίνω αυτό το μαλακό που είναι και κάκι, σαν μπράουν. Πολύ σοκολατό. Ωραία. Και έχει. είναι και κάτι ακόμη. Είναι και κάτι ακόμη. Το αλμυρό. Το αλμυρό, τι είναι, λένε το αλμυρό. Σκέψτε το γιατί θα τα πάρει κοντά τα παγωτά. Αλάτι. Έχει αλάτι, προφανώς είναι από αλάτι. Ναι. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο έτσι έδεσμα. Η Μαλαϊόν. Τι είναι το αλμυρό? Το πρέσελ. Το χάζες. Άρα ήταν το Netflix. Ήταν το Netflix and Chill. Ήταν το Netflix and Chill και λένε. Έπρεπε να το ξέρω αυτό. Το έχω φάει κι άλλες φορές. Οκ. Θα το σμοντάζω αυτό. Το επόμενο Ben & Jerry's που θα σου δώσω είναι μέσα στις 10 κορυφαίες γεύσεις παγκοσμίως. Αν δεν το βρεις και αυτό, τι να πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα μην είχα και τα άλλα, μην με ναι, 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 ναι. Ω, να σου. Ναι. Είσαι έτοιμη? Ναι. Για να ακουστώ, τι ακούς. Τι κάνει η Αγελαδίτσα? Καταρχάς, έχει μπανάνα. Προφανές. Κομματάκι σοκολάτας, το ένιωσα. Ναι. Και έχει και ένα, έχει κάτι. Ναι. Στραγάλι είναι αυτό. Σου λέμε έχει και τσικουδιά μου. Δεν είναι μόνο να σε παρέλαβε. Αμυγδαλό. Είσαι κοντά. Δεν έχουμε μείνει και πολλά. Καριδάκι. Είναι το Chunky Monkey. Αντρικό μου, πάμε παγωτό. Κόφτο. Λοιπόν, Ελένη μου, είσαι έτοιμη? Ναι, πάμε. Λοιπόν, το επόμενο παγωτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, ναι. Θα το καταλάβεις και μόνο και μόνο από το μέγεθός του, γιατί δεν είναι ξεχωρίζει από τα άλλα. Αν δεν το βρεις, δεν υπάρχει νόημα, πιστεύω, να συνεχίσουμε να παίζουμε. Για άνοιξε λίγο στόμα. Σοκολάτα γύρω-γύρω. Μέλα, Είσαι γάτα, μεγάλη. Μέσα παγωτό. Εσύ, είσαι καλή. Εδώ μέσα υπάρχει ζύμη, αυτό το μαλακό το μπισκοτάκι. Πέφτω. Και έχει μέσα και κομματάκι σοκολάτας. Τουρικά. Ναι. Είναι μπουκίτσα σε cookie duck. Η cookie duck. Έχουμε κάνει τρίτα take, ρε. Cookie duck. Ούτε Daffy Duck, ούτε Doomsday. Coffee. Με μπέζεις και εμένα. Cookie duck. Pieces. Η Μάρτον πάλι κατά το βρήκε. Βασικά κανονικά πρέπει να κοπείς μόνος. Αλλά παρόλα αυτά θα δώσω μια ευκαιρία, αν βρεις αυτό, να πάρεις όλα τα παγωτά. Είσαι έτοιμη? Ωραία, πάμε. Πω, το διέλυσες.
Παιδιά, τι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό έχει σίγουρα καραμέλα. Έλα, salty caramel, το δίνω εγώ, προχωρά. Πες το, πες το. Άκου, κάπου στο κέντρο, mm-hmm. γιατί έφτασα όσο εκεί. Το... είχε brownie. Είμαι σίγουρη, είχε brownie. Γάτα στη δίνω, πραγματικά είσαι καφέ. Το... δεν σου το δίνω, δεν το περίμενα. Ήταν brownie. Εντάξει, ήταν brownie. Ναι. Ναι. Και θα σου πω, μέσα είχε κομμάτια σοκολάτα σίγουρα. Αυτό ήταν εύκολο, ναι. Ναι. Σίγουρα. Οπότε. Πώς το λέγανε, το όνομα. Ναι, θα σου πω. Βάζω ένα caramel. Όχι, βασικά δεν είναι. Βάζω salty, ναι. salty caramel. Ωραία. Ήταν απ' έξω salty caramel. Ωραία. Θα βάλω και το. Γιατί ακούμπησα το ξυλάκι. Το δάχτυλό μου ήταν αυτό που τα ακούσει, τέλο πάντων. Ναι, χίλια συγγνώμη. Να, δεν πειράζει. Αυτά συμβαίνουν στα blind taste. Θα πω salty caramel πίσπο. Κοντά. Τι στο δίνω. Πώ είναι κανονικά. Salty caramel brownies πίσπο. Έλα, εντάξει, δώστο. Δώστο, το βρήκα. Λοιπόν, άνοιξε τα μάτια σου. Φίλε και φίλοι, ήταν η Ελένη. Ελένη, να σου πω κάτι. Α, απελευθέρωση, δεν πιστεύω να μου τζουρώ. Είμαστε καραχαλιά. Κάνε λίγο κάτω. Λοιπόν. Ελένη, βγάλε τη μάσκα. Την έχω βγάλει. Ωραία. Ήταν τιμή που ήρθε. Καταρχήν, συγχαρητήρια, δεν το περίμενα. Ούτε εγώ, αλλά τα βρήκα όλα σχεδόν. Σχεδόν δεν τα βρήκε όλα, παρόλα αυτά ήσουν πάρα πολύ κοντά. Ελένη, εντάξει, κέρδισε. Φάγαμε μαζί τα παγωτά εδώ πέρα, πέρασαμε ωραία. Τα λέμε αύριο στο ραδιόφωνο, σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Τα παγωτά μου, ρε παιδιά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 7. Φιλάκια ρουφιχτά. Τώρα θες. Το πεντάρικο. Το πεντάρικο γιατί το πήρε. Ελένη. Τι. Ελένη. Ρε εσύ το θέλω για τους λογαριασμούς. Ελένη, να σου πω.